Βρισκόμαστε σήμερα το πρωί στην Χανιόπορτα. Η Χανιόπορτα είναι το νεωτερικό άνοιγμα στο τείχος που διαμορφώθηκε στις αρχές του 20ου αιώνα δίπλα στην ενετική πύλη του Παντοκράτορα. Η Χανιόπορτα λοιπόν έχει κάποια προβλήματα τα οποία αυτή τη στιγμή αντιμετωπίζουμε. Το έργο λοιπόν το οποίο ξεκινάει αφορά στην αποκατάσταση αυτού του τοξωτού ανοίγματος που θα γίνει με όλες τις απαιτούμενες ενέργειες που αφορούν τις τσιμεντενέσεις, την αποκατάσταση της λιθοδομής και στο τέλος και την επίστρωση του ισόπεδου τμήματος που συνδέει το τείχος από τις δύο μεριές της Χανιόπορτας. Για να γίνει αυτό χρειάστηκε να στηθεί μια αρκετά περίτεχνη σκαλοσιά, χρειάστηκε για μερικές μέρες να διακοπεί η κυκλοφορία. Όλα αυτά έγιναν χωρίς πολύ μεγάλη επιβάρυνση συνολική της κυκλοφορίας και εδώ θέλω να ευχαριστήσω και τους συμπολίτες οι οποίοι συνεργάστηκαν πάρα πολύ και έδειξαν κατανόηση σε αυτό το αναγκαίο έργο και σε αυτή την αναγκαία διακοπή της κυκλοφορίας, η οποία πάντως τώρα έχει αρθεί. Δηλαδή, τώρα πλέον και τα αυτοκίνητα κυκλοφορούν και οι πεζοί κυκλοφορούν και το έργο ξεκινάει με έναν ορίζοντα 6 μηνών. Και θέλω να πω ότι αυτό το έργο είναι ένα ακόμα έργο ενταγμένο στο Ταμείο Ανθεκτικότητας και Ανάκαμψης, ένα σημαντικό έργο το οποίο εντάσσεται στη γενικότερη μέρημνα την οποία δείχνει ο Δήμος για τα τείχη. Και αυτή είναι διαχρονική, έρχεται από ένα αρκετά μεγάλο παρελθόν και πηγαίνει στο μέλλον. Πού πηγαίνει στο μέλλον? Στο μέλλον πηγαίνει στη συνολική διαχείριση των τείχων από τον Δήμο με την κατάληξη της προγραμματικής σύμβασης για την οποία γνωρίζετε ότι εργαζόμαστε όλους τους τελευταίους μήνες με την προοπτική αυτή η μετάβαση που θα αποδώσει πάρα πολλά στην πόλη να γίνει μέσα στο 2024. Εγώ έχω προτείνει και σαν πρόεδρος του Ελληνικού Μελητηρίου στο Δήμαρχο, το έχουν προτείνει και παλιότερα, να μπει και αυτό στην UNESCO, σε συνδυασμό με την πρόταση την οποία είχαμε κάνει, η οποία υιοθετήθηκε όσον αφορά τα υπόλοιπα μνημεία, τα μινωικά ανάκτορα για ολόκληρη την Κρήτη. Νομίζω ότι αξίζει τον κόπο, το αξίζει και το Χάντακα, το αξίζει το Ηράκλειο. Είναι ένα μνημείο το οποίο θα πρέπει πραγματικά να το αγκαλιάσουν οι Ηρακλειώτες με αγάπη και να το έχουν πραγματικά να το επισκέπτονται και να γνωρίζουν την ιστορία τους. Συμβάλλουμε κι εμείς να έχουμε άποψη λειτουργικότητας από εδώ και πέρα. Θα κρατήσει νομίζω ένα μικρό χρονικό διάστημα, το οποίο όμως διευκολύνουν τώρα με το άνοιγμα τη λειτουργία του. Τι άλλο να σας πω, ότι έχουμε προχωρήσει σε ασφαλτοδρόμηση και στη διάβαση πεζών. Ανανέωση διάβαση πεζών που είναι πολύ σημαντικό στο πρώτο διαμέρισμα. Πόσο κομβική σημασία σημείο είναι αυτό εδώ? Πάρα πολύ. Γιατί? Πάρα πολύ, γιατί βοηθάει στην κίνηση για την παραλιακή. Το μισό κέντρο είναι κλειστό, ασφαλτοστρωμένο, οπότε εδώ είναι ένα βασικό κομβικό σημείο και για την εθνική αλλά και για να προχωρήσει τα νότια του Ηρακλείου. Και είναι από τα βασικά. Αυτό εδώ και άλλο ένα κάτω στην παραλιακή, το 18 Νάγκλο. Είναι πολύ μεγάλη σημασία στο έργο. Μην ξεχνάτε ότι η Χανιόπορτα είναι ο κεντρικός κόμβος που υπάρχει για την πόλη του Ηρακλείου, την είσοδο στην παλιά πόλη. Όσο και περιφερειακά, έχουμε, ειδικά τις μέρες που ήταν κλεισμένο, υπήρχε ένα περισσότερο βαρύ φορτίο κυκλοφοριακό στη περιφερειακά της Χανιόπορτας. Πιστεύω ότι με το σημερινό άνοιγμα της Χανιόπορτας θα λυθεί το πρόβλημα αυτό.